και του χρόνου. Και
Και αιώνας των
φίλε τα ψυχάσου σου. Λέγονται τα ελέη του Θεού, την βασιλεία των ουρανών και άφεση των αυτών αμαρτιών, παρά Χριστό του Αθανάτου βασιλεί και Θεό υπόνε τη σώμετα, του Κυρίου τα υπόμεν. Ότι η αήτη θυσία έπεται η νίκη και το σταυρό ακολουθεί η Ανάσταση. Επάντων ημών δεωμένων, τη εις ισχύος και τη εις φιλανθρωπίας. Ισχύος με, την αποέθνος ημών διαφυλάκων, από νίκης εις νίκην οδηγής και από δόξης εις δόξα αναλάβης. Φιλανθρωπίας δε, είναι τας ψυχάς των κατά την προάσπιση της ελευθερίας, της ιάδος γης, δια την πίστη και την πατρίδα, ευκλεός αγωνισαμένων και ηρωικός μεσόνων, η μαχαίρα ανεβεθέντων, εν τη χωρία των εκλεκτών σου κατατάξεις. Τούτον δά τα πνεύματα, ως νεύος ημίν όδε περίπτυνε, και των οστέων αυτών η τίμβλη, την ταυτότητα της εθνικότητος της ιάθος γης προσδιορίζουσι. Τα δε αυτών τίμια αίματα, της ελευθερίας ημών το δέντρο να δέχουσι. Ως περεν τη γη, την φάνατε των επιλέκτων απετέλεσαν, που το και το ουρανό, στρατιά Αγίων Μαρτύρων συγκροτήτουσαν. Και ως περ παρανθρώπης την η γεγόναση, που το παρασύγω Θεό άλλοι έστωσαν, τον χαργόνα των καλών εικονίσαντων και τον δρόμο οι γενναίοι αθλητές νικηφόρος επέλεσαν, απόδοσον αυτής ο δίκαιος κριτής των της δικαιοσύνης στέφανον. Ημίν δε, εις το εκείνον θανάτο ελευθέρης εν τη Ελλάδη μην σώσει. Παράσκω ο Θεός, αείμνη μονέπιν της υπερόπου αυτών θυσίας και αναθεωρούντας την έμβαση αυτών της αναστροφής, μην είστε την Ανδρία. Επίβλεσον, Κύριε Απορανού, και από θρόνου δόξης της βασιλείας σου. Και το έθνη μόνο την ευλογία σου κατάπτωσον. Του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, εν δόξου στρατού του έθνους ημών πρόσθητη. Τους γενναίους αγωνική τώρα σε νίσθηκε και πάντα σημάς, δια της υπερμάχου στρατηγού, εις την νίκη οδηγή. Ναι, Κύριε ο Θεός ημών, ότι της ιάδος γης η αντίλαγη, των ωραίων νικητήρι με άνες, των παιδιάων εκαλή νική δάφνε, του ελληνικοτάτου αρχιπελάγου σε γέρο εάβρε, και πάσα ημών η ένδοξος γη, η εκκλησία σου, ο λαός σου και ο στρατός σου, σύ προσέρχονται και δοξολογίαν και ένων και ευχαριστίαν, αναπέμπωση το ζώνη, το ισχυρό και εν δόξω Θεό εις τους αιώνας. Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης αρκός, ο των θάνατων καταπατήσας, των δε διάβολων καταργήσας και ζωή των κόσμων σου χωρισάμενος. Αυτός Κύριε ανάπαυσο και τας ψυχάς, πάντων τον δια την πίστη και την πατρίδα ημών, μαρτυρικό θανάτο, ανερεθέντων υπό τον Τούρκο, κατά των διωγμών και την σφαγή του μικρασιατικού ελληνισμού, πατέρων ημών, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, έλθε να πω εδραγωθεί η λύπη και στεναγμός. Αναμάρτημα των παραυτών πραθέντων, λόγω έργο η διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, ότι ουκ έστειν άνθρωπος, ως ζήσετε επί της γης και ουχ αμαρτήσει, σιγά μόνος Κύριε εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Κύριε Δικόμε, Κύριε Ιησού, της η Ανάστασης, η ζωή και η ανάπαυσης, πάντων τον δια την πίστη και την πατρίδα ημών, μαρτυρικό θανάτου, ανεβεθέντων υπό των Τούρκων, κατά των διωγμών και την σφαγή του ελληνικοτάτου μικρασιατικού πληθυσμού,
Πατέρων ημών, Χριστέ ο Θεός ημών, εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν του Ανάρχου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιος πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αποτέλεσαν για αιώνες
το προγεφύρωμα της εξάπλωσης του ελληνικού πνεύματος και πολιτισμού στην Ανατολή. Μέχρι που ο Θεός επέλεξε για την Ιερά Αποστολή έναν Μικρασιάτη, Ιουδαϊκής καταγωγής, αλλά ελληνόγλωσσο και ελληνομαθή, για να διαδώσει το λόγο, τον Απόστολο Παύλο Εκταρσού Κιλικίας. Ήταν η Έφεσος, η Σμύρνη, η Πέργαμος, τα Θυάτυρα, η Σάρδης, η Φιλαδέλφια και η Λαοδικία, όπου το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου έδωσε καρπούς. Και ρίζωσε η χριστιανική πίστη, καθώς η ανωτέρω 7 πόλεις θεμελίωσαν τις πρώτες 7 ιερές εκκλησίες τον 1ο αιώνα μετά Χριστόν. Έκτοτε η Μικρά Ασία κατέστη σταδιακά και μετά από πολλές εκρηκτικές ζυμώσεις ο πνεύματος του ελληνικού γένους, η αιστεία σύζευσης του ελληνικού πνεύματος και κληρονομιάς με την ορθόδοξη πίστη υπό την σκέπη της βασιλέως. Όμως καμία ανθρώπινη αυτοκρατορία επί γης δεν είναι αιώνια. Του κύκλου τα γυρίσματα ήρθαν και δοκίμασαν την πίστη και τα δομικά μας στοιχεία ως έθνος για 400 χρόνια. Και ήταν το όμορφο, το ομόγλωσσο, το ομότοπο, αλλά και το ομόθρησκο, όπως τα όρισαν οι αρχαίοι πατέρες μας, που σήμαναν την ώρα για νέες θερμοπύλες και σαλαμίνες. 10.000 Μικρασιάτες σφαγιάστηκαν όταν έγινε ο μεγάλος ξεσηκωμός το 1821 στο Μοριά, γιατί ο τύραννος φοβήθηκε για αυτό που θα ερχόταν. Η σφαγή αυτή όμως δεν σταμάτησε τους προγόνους μας από τον ασθένο στον αγώνα του έθνους κρίμα, πολεμοφόβια, αλλά και εθελοντές, οι οποίοι συγκρότησαν κατά την Ελληνική Επανάσταση την Ιωνική Φάλαγγα. Και ήρθε η μεγάλη ώρα και το γένος μας θεμελίωσε ο κράτος το 1830. Όμως εκείνο το πρώτο κράτος ήταν φτωχό και μικρό. Καθώς ο πλούτος και η δύναμη του έθνους βρισκόταν έξω από τα στενά και περιορισμένα σύνορά του, γεννήθηκε έτσι η μεγάλη ιδέα που είχε τις ρίζες της στο Θούριο του Ρίγα και εκφράστηκε ανοιχτά από τον Πρωθυπουργό Ιωάννη Κολέτη το 1844. Έβραζε ο επόδουλος ελληνισμός από άκρη σε άκρη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, περιμένοντας την πολυπόθετη ώρα της ένωσης με τους αδερφούς της Ελλάδας. Και ήρθαν πάλι του κύκλου τα γυρίσματα. Και ενώ περάσαμε πίκρες και απογοητεύσεις το 1912 και 1913, ενωμένοι πιστέψαμε και πάλι στις δυνάμεις μας και ενσωματώσαμε την Ήπειρο, τη Μακεδονία, την Κρήτη και τα νησιά μας. Εμείς οι Μικρασιάτες όμως, μαζί με τους Βορειοηπειρώτες και τους Πόντιους, μείναμε απ' έξω. Έπρεπε να περιμένουμε κι άλλο. Κωνσταντίνος την έκτισε, Κωνσταντίνος την έχασε και Κωνσταντίνος θα την ξαναπάρει μαζί με τη Μικρασία, λέγανε οι προπαθούδες μας. Όμως εκείνο το μυαρό σκουλίκι που κατατρώει την ελληνική φυλή για χιλιετίες ήρθε και πάλι να τραφεί από τις ψυχές μας. Την κρίσιμη ώρα που ανοιγόταν το όνειρο μπροστά μας, επιλέξαμε να χρωστούμε σε βενιζελικούς και αντιβενιζελικούς, ανοίγοντας το φιλιτερό κεφάλαιο του Εθνικού Διχασμού. Την ίδια ώρα όμως ο εχθρός ανασυντασσόταν. Ο Γερμανός στρατηγός εβραϊκής καταγωγής Λίμαν Φος Σάντερς, ένα όνομα που κάθε Μικρασιάτης πρέπει να θυμάται, ως σύμβουλος και ανώτατος διοικητής του τουρκικού στρατού, οφλίζει το χέρι των νεότερων. Τους υποδεικνύει ότι η επιβίωση της Τουρκίας περνάει μέσα από τη γενοκτονία των Ελλήνων και των Αρμενίων. Και πράγματι, το τουρκικό κράτος μεταξύ 1914 και 1919 πραγματοποιεί τις γενοκτονίες εις βάρος των χριστιανών Αρμενίων, Ασσυρίων, Κυρκασίων και των Ελλήνων του Πότου. Επόμενος του στόχος ήταν οι Μικρασιάτες. Στο διάστημα 1914-1919, ο αρθός της Μικρασίας, 250.000 νέοι πεθαίνουν στα τάγματα εργασίας στα λεγόμενα ανελέτα του Ρού. Ενώ παράλληλα 700.000 Μικρασιάτες έρχονται ως πρόσφυγες στην Ελλάδα. Και τονίζω αυτόν τον αριθμό, διότι είναι λάθος να θεωρούν ότι οι πρώτοι πρόσφυγες ήρθαν μετά το 1922. Κάτω από τον κίνδυνο του αφανισμού των Μικρασιατών, ο ελληνικός στρατός στις 15 Μαΐου του 1919, με απόφαση του Συμμαχικού Συμβουλίου, ως εφαρμογή της συνθήκης του Μούδρου, αποβιβάζεται στη Σμύρνη. Άρα και ποιος Έλληνας δεν θα γίνανε τον χρόνο πίσω για να ζήσει αυτή τη μεγάλη στιγμή. Η παρουσία του στρατού μας στη Σμύρνη, επομένως, δεν ήταν έκφραση υπεριαλισμού, όπως σκόπιμα ή εσφαλμένα διατυπανίζουν ορισμένοι, παρασύροντας και τους Αδαΐς.
αλλά ήταν παρουσία σωτηρίας των Μικρασιατών, που απειλούνταν ευθέως από το τουρκικό κράτος και τις γενοκτονικές πολιτικές του. 60 περίπου μάχες έδωσε ο στρατός μας στη Μικρασία. Περισσότερες από αυτές ήταν νικηφόρες. Κάθε σπίτι στην Μητροπολιτική Ελλάδα έχασε και από ένα γιο. Γεμάτα είναι τα ερώμα σε όλη την Ελλάδα, ακόμα και στα πιο μικρά χωριά. Και η νίκη ήταν σίγουρη, αλλά οι υποτιθέμενοι σύμμαχοι και οι αργυραμιδοί πολιτικοί δεν άφηναν το στρατό μας να πιέσει την επαρχία της Σμύρνης για να κερδίσει οριστικά. Φρόντισαν όλοι τους να αναστήσουν το θηρίο που ξεψυχούσε, παρέχοντάς του κάθε βοήθημα, μέχρι που τελικά το κατάφεραν. Και λίγο πριν φτάσουμε στην κόκκινη μηλιά, το όνειρο μας το έκλεψε. Ο στρατός μας χωρίς νερό και σχεδιασμό, προδομένος από το διχασμό στη μακρινή Μητρόπολη, κουράστηκε να πολεμά και ξεκίνησε την ηρωική υποχώρηση. Πρώτα στο Σαγκάριο και έπειτα στη γραμμή που εσκίστηκε και Αθιών Καραχιζάρ. Παρά τις δυσαλές μάχες, τελικά αποφασίστηκε η οριστική αποχώρηση από τη Μικρασία και ο στρατός μας ξεκίνησε αλλού τακτικά και αλλού ατάκτως να κινείται προς τα καράβια που τον περίμεναν στη Σμύρνη. Πού πάτε, πού μας αφήνετε, αδερφοί? Στις 9 Σεπτεμβρίου 1922, ο τουρκικός στρατός, καθώς και οι άτακτοι τσέδες, εισέρχονται στη Σμύρνη. Ήταν η στιγμή που αναβίωσε το ομηρικό δράμα και από αχαιοί γίναμε τρόες. Εκείνες τις ώρες, ο Γέρος Πρίαμος και η Εγκάμπη είδαν ξανά τον γενναίο Έκτορα να μπαίνει σε σώμα όχι τρόα, αλλά Έλληνα και να υπερασπίζεται την πατρίδα μέχρι σε σκάτω. Εκεί σε κάποια γειτονιά της Μύρνης ήταν η Κασάνδρα που είδε το κακό που ερχόταν και ούρλιαξε ως πενάδα. Η Σμύρνη μάνα καίγεται. Και τον μικρό και αθώο αστιάνατα, τον γιο του Έκτορα, ο βάρβαρος δεν το λυπήθηκε. Το κατακρίμνησε από τα τείχη της πόλης για να μην δώσει ποτέ γενιά. Σε κάποιο από τα δεκάδες όμως πλοία πήγε ένας Ενίας, κουβαλώντας στις πλάτες του τον γέρο πατέρα του, τα ιερά και τα αρρώσια της φυλής. Εκείνες τις σκοτεινές στιγμές, δύο άγιοι της Ελλάδας, ο ένας ιερέας και ο άλλος στρατιωτικός, σήκωσαν στις πλάτες τους όλη την ιωνική ιστορία και το δράμα. Ήταν ο Μητροπολίτης Μύρνης Χρυσόστομος, που αρνήθηκε να εγκαταλείψει το ποιμνιό του και μαρτύρησε στα χέρια των βαρβάρων, αλλά και ο Νικόλαος Λαθύρας, που όταν όλοι αποχωρούσαν, εκείνος συνέχισε να πολεμά και να νικά με το επίλεκτο 542 συγκυταχαριζόν, σώζοντας έτσι χιλιάδες άμαχους Μικρασιάτες στη Χερσόνησο της Ερυθρέας. Και έτσι, προπαπούδες μας, ήρθαν οι κέντες στη Μικροπολιτική Ελλάδα. Όλοι τους λένε πρόσφυγες, στην αρχαιότητα όμως θα τους έλεγαν οι κέντες. Και ήταν τα χρόνια τους δύσκολα. Από νοικοκυρέοι βρέθηκαν να είναι πέλητες και στιβαγμένοι σε παραπήγματα. Ρίζωσαν όμως ξανά και σηκώθηκαν όρθιοι. Σώσαν τη Μακεδονία και τη Θράκη και γέμισαν την Ελλάδα με πόλεις και χωριά. Καλλιέργησαν ξανά τη γη και άνθασαν στο εμπόριο και στη βιοτεχνία. Έφεραν μαζί τους τις τέχνες και τα γράμματα και γέμισαν πολιτισμό τη χώρα. Χάρισαν στη δωρική και ταλαιπωρημένη από τους πολέμους Ελλάδα το ιωνικό τους πνεύμα, γεμίζοντας χρώματα και αρώματα ακόμα και το πιάτο του φαγητού. Μα πάνω απ' όλα έφεραν τα ιερά και τα όσα της φυλής μας μαζί με όλες τις μνήμες. Σήμερα λοιπόν βρισκόμαστε όλοι μαζί εδώ, όχι για ένα απλό μνημόσυνο, αλλά γιατί εκτελούμε υποσυνείδητα μία κοινή αποστολή ενός αγώνα που δεν έχει τελειώσει. Σήμερα ενωμένοι τιμούμε τους προγόνους μας, μα πάνω απ' όλα αναλαμβάνουμε την ευθύνη να εξακολουθήσουμε να μεταφέρουμε από γενιά σε γενιά το μήνυμα της επιστροφής για όσα χρόνια και όσους αιώνες και αν χρειαστεί, μέχρι να ξαναρθούν του κύκλου τα γυρίσματα. Αν αποτύχουμε να μεταλαμβαδέσουμε αυτό το μήνυμα στα παιδιά μας, κι άλλο, η Μικρασία εξεχαστεί. Τότε και μόνο τότε, ίσως θα μπορέσω να αποδεχτώ και τον όρο Μικρασιατική καταστροφή. Και κλείνω την ομιλία μου με τον πιο δυναμικό στίχο της Ποντιακής Γραμματείας, προσπαθώντας και εγώ να σας περάσω το μήνυμα.
και να επέλθει η κάθαρξη στο δράμα. Η Ρωμανία κι αν επέρασε, ανθεί και φέρει κι άλλα. Ζήτω το έθνος, ζήτω η Επικρασία. Άγια επίσκεψη και ζεθενία σημαίνει ναι, και το όνομά του και ρελέσουν και ρελέσουν και ρελέσουν. Δόξα Πατρέ και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νυν και Άγια στους αιώνας των αιώνων να μην. Πατέρι μόνο εν της ουρανής Αγίας τύπου το όνομά σου και το βασιλεία σου και το όνομά σου. Ως εν ουρανού και πτυσγείς των άρτων ημών των λεπίσων δώσει εν ξηρών και άφησε με το πνεύμα τα ημών. Ως τιμής εκθέμης φιλέτες σου και εμείς να εξημάς πειρασμόν αλλά είναι σε εμάς. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Στην κατάραψη σου, Κύριε, με πάραξη Άγιοι σου αναπαύονται ανάπαυσον και τα στριχά στον δούλο σου ότι μόνος υπάρχει σαν θάνατος. Σαν Πατρί και Υιό και Αγίο και τα σωδήνας λύσας των πεπαιδημένων αυτός και τα ψυχά στον ούρον σου σώτερα να παξούν. Και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν ημών η Αγνή και Άκρατος Παρθένος η Θεώνας χώρος κοίσασα πρέσβευε υπέρ του ελεηθήνε και συγχωρηθήνε τα ψυχά στον ούρον σου. Ελέησον ημάς ο Θεός εδε το μεγάλαιο σου Θεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Ελέησον
Ενιδεωμεθά υπέραν απάψεις των τριχόντων και κοιμημένων δούλων του Θεού πάντων των αναιρεθέντων υπό τον Τούρκο κατά την στρασιατικήν θυσίαν και υπέρ του σχολητήν απάντε μέλημα εφουσιώνται και ακούσιον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει τα αρχηγάς αυτών εν θα είδη και οι αναπαύονται τα έλεη του Θεού την Βασιλεία των Ουρανών και άθεση των αυτών αμαρτιών. Παρά Χριστό του αθανάτου Βασιλεί και Θεό ημών ετησόμεθα του Κυρίου δε ηθόμεν. Κύριε εκτός αμαρτίας υπάρχης, δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Κυρίου δε ηθόμεν. Ο θυσία ανάστασης η ζωή και η ανάπαυση πάντων των δια την πίστη και την πατρίδα ημών ανερεθέντων υπό των Τούρκων, εν Αγίο Δημητρίο, Αγία Παρασκευή, Αβάνης, Αηδινίο, Αλατσάτης, Ουρλής, Εφέσο, Ικονίο και Σαρία, κάτω Παναγία, Κρίνη, Κιδονιές, Λιθρίο, Μελίο, Πόντο και Σμύρνη, Πατέρων και Αδελφών ημών, Χριστέο Θεός ημών, εσύ την δόξα να αναπέμπομαι συν το ανάρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός σου ελπίσιμον, δόξα σοι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυριελέησον, 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 δέσποτα Αγίων. Και ζώντων την εξουσία νέφωνος αθάνατος βασιλεύς και αναστάσει νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρέσβειες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μικρός, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Προπατώρων Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, του Αγίου και Δικαίου Τετραημέρου Φίλου του Χριστού Λαζάρου, ευσυχάς πάντων των δια την πίστην και την πατρίδα ημών, μαρτυρικό θανάτο, ανερεθέντων υπό των Τούρκων, εν τη άδηγη πατέρων και αδελφών ημών, εν σκηνές δικαίων τάξε, εν κόλπης Αβραάμ αναπαύσε, μετά Αγίων και δικαίων συναριθμίσε, αυτής δε συγχωρήσε, ημάς δε ελεήσε και σώσε ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεούς. Αιωνία ημών η μνήμη αξιωμαχάριστη και αείμνηστη, εν δόξη πατέρες και αδελφοί ημών. Αιωνία ημών η μνήμη αξιωμαχάριστη και αείμνηστη, εν δόξη πατέρες και αδελφοί ημών. Αιωνία ημών η μνήμη αξιωμαχάριστη και αείμνηστη, εν δόξη πατέρες και αδελφοί ημών. Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών. Διεθόγου Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών. Κατάθεση στεφάνου από τον Μορφωτικό Σύνδεσμο Βαρβασίου, Βιβλιοθήκη ο Φάρος. Ενός λεπτού σιγή. Εθνικός ύμνος. Thank you.
Δήμαρχος Χίου, κύριος Ιωάννης Μαλαφής. Εκπρόσωπος του βουλευτή Χίου κυρίου Παναγιώτη Μηταράκη, ο περιφερειακός σύμβουλος κύριος Ιωάννης Μανάρας. Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Στρατού, ο αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης. Αντιπεριφερειάρχης Χίου, κύριος Παντελής Βρουλής. Εκπρόσωπος Πρίτανη Πανεπιστημίου Αιγαίου, ο κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης, καθηγητής κύριος Εμμανουήλ Χριστοφάκης. Εκπρόσωπος του αστυνομικού διευθυντή Χίου, κυρίου Ιωάννη Αραμπατζή, ο αστυνομικός υποδιευθυντής κύριος Αδαμάντιος Βυζανιάρης. Κεντρικός Λιμενάρχης Χίου, αντιπλοίαρχος Λάμδα Σίγμα Παντελεήμων Βατούσης. Διοικητής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Χίου, πύραχος Σταύρος Καπελαρίδης. Εκπρόσωπος Αποστράτων Αξιωματικών Χίου, ο Αντιπρόεδρος Ταξίαρχος εν Αποστρατεία, Ιωάννης Κυρίκος. Πρόεδρος Συνδέσμου Εφέδων Αξιωματικών Χίου, κύριος Παύλος Καλογεράκης.
Εκπρόσωπος Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, Περιφερειακή Εφορία Χίου. Εκπρόσωπος Εκπολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Φρουρίου Χίου, ο Άγιος Γεώργιος, κυρία Γιασεμή Μονιού. Εκπρόσωπος Ένωσης Αγιοπαρασκευουσίων Κρίνης Μικράς Ασίας. Εκπρόσωπος Λαογραφικού Πολιτιστικού Ομίλου Χίου Λέων Αλάτιος. Εκπρόσωπος Εκπολιτιστικού Συλλόγου Κριτών Χίου, ο Ψιλωρίτης. Πρόεδρος του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Θρακών και Μακεδόνων Χίου, ο Μέγας Αλέξανδρος, κύριος Βασίλειος Σακισγής. Εκπρόσωπος Εκπολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Λιβαδίων Χίου, ο Γεώργιος Βούρος, ο Αντιπρόεδρος κύριος Κυριάκος Δυράκης. Εκπρόσωπος Μικρασιατικής Αθλητικής Ένωσης Χίου. Πρόεδρος Μορφωτικού Συνδέσμου Βαρβασίου Χίου, Βιβλιοθήκη Ο Φάρος, κυρία Γεωργία Χούλη. Ενός λεπτού σιγή. Εθνικός ύμνος.
Thank you.